πολλοί δεν εκδίδουν αποδείξεις και δίνουν τα δελτία παραγγελίας αντί για αποδείξεις. Και γράφουν τη σούμα και τελείωσε και σου λέει πλήρωσε. Παρά τους συνεχείς ελέγχους, η φοροδιαφυγή δεν φαίνεται να τη θα σέβεται. Περιστατικά και καταγγελίες, σαν και αυτή που μόλις είδατε, είναι πάρα πολλές, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Τώρα, μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών μέσω του ΜΕΓΑ προαναγγείλει νέο κύκλο εντατικών ελέγχων, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές. Δεν πρόκειται να δείξουμε καμία ανοχή σε κανέναν παραβάτη. Είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε τον νόμο προς πάσα κατεύθυνση. Οι έλεγχοι συνεχίζονται προς πάσα κατεύθυνση εντατικά και θα είμαστε αμήλικτοι. Η φοροδιαφυγή πρέπει επιτέλους να παταχθεί. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΣΔΟΕ, το ποσοστό παραβατικότητας στην Πάρο τον περασμένο μήνα πλησιάζει το 76%. Στην Κρήτη 56,83%, στην Κέρκυρα 46%, στη Ρόδο 44%, στη Μύκονο 43,75% και στη Σύρο 42,11%. Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Οικονομικών, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, οι επιχειρήσεις που κινούνται στον χώρο της εστίασης, της ψυχαγωγίας αλλά και οι ξενοδοχειακές μονάδες, όπου ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, φαίνεται ότι ανθεί η φοροδιαφυγή. Είναι όντως λίγοι κακοί επαγγελματίες που μαυρώνουν την εικόνα τη δικιά μας, στους αυτούς τους καλούς, και δεν αφήνουν να δουλέψουμε. Πρέπει το κράτος να πάρει μέτρα. Ποια είναι τα κόλπα που χρησιμοποιούν οι επιτίδιοι για να εξαπατούν το δημόσιο, να φοροδιαφεύγουν και να θησαυρίζουν σε βάρος των νόμιμων επιχειρηματιών? Το φαινόμενο της υποτιμολόγησης. Σε μια παραγγελία 10 πιάτων αναγράφονται στην απόδειξη μόνο τα μισά και μόνο αν το καταλάβει ο πελάτης γίνεται η διόρθωση, όπως επίσης και το αθεώρητο δελτίο παραγγελίας, το οποίο δίνεται στον ανυποψίαστο πελάτη σαν κανονική απόδειξη. Μου έχει τύχει πιο πολύ σε είδη εστίασης. Ζητάτε και δεν σας δίνουν? Άμα ζητήσεις, σου τη δίνουν. Επειδή φοβόνται τώρα πώς είναι τα πράγματα, σου τη δίνουν άμα τη ζητήσεις. Για μεμονωμένα περιστατικά μιλούν οι επιχειρηματίες στα νησιά που αμαυρώνουν τη συνολική εικόνα.